Είναι πολύ φυσιολογικό και ανθρώπινο, αγαπητοί φίλοι, όταν βασανιζόμαστε, στεναχωριόμαστε, πονάμε, πάσχουμε από κάποια ασθένεια, να θέλουμε την λύτρωση. Και όσοι είμαστε πιστοί, καταφεύγουμε στο Θεό και ζητάμε τη βοήθειά Του. Είναι πολύ ανθρώπινο. Παρακαλάμε μερικές φορές επίμονα το Θεό να ικανοποιήσει το αίτημά μας, ώστε να απαλλαγούμε από την οδύνη και να νιώσουμε καλύτερα. Βέβαια, όλοι έχουμε την εμπειρία ότι αρκετές φορές αυτό δεν συμβαίνει και νιώθουμε πως ο Θεός κατά κάποιον τρόπο είναι κουφός ή αδιαφορεί για μας, δεν νοιάζεται, διότι εφόσον είναι ένας παντοδύναμος Θεός της αγάπης, θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας και να μας απαλλάξει από την οδύνη. Και πραγματικά είναι φοβερό κάποιες στιγμές που ταλαιπωρούμαστε ιδιαίτερα, είτε σε ένα ψυχολογικό ή σε σωματικό επίπεδο ή στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, που τον παρακαλάμε αυθόρμητα, δυνατά, από το βάθος της καρδιάς μας και δεν παίρνουμε απάντηση. Είναι σαν να μην μας ακούει. Προβληματίστηκα κι εγώ ίδιος πρόσφατα σχετικά με αυτήν την αδιαφορία του Θεού και σιγά σιγά οδηγήθηκα βιωματικά, θα έλεγα, στην συνειδητοποίηση ότι ο Θεός δεν λειτουργεί ως πρωτοβοηθειόν. Δεν είναι ένα ασθενοφόρο που στην ώρα της ανάγκης θα έρθει όταν εμείς τον καλέσουμε για να μας ικανοποιήσει συγκεκριμένα αιτήματα. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί σε έκτακτες περιπτώσεις. Κατ' εξαίρεση δηλαδή είναι δυνατόν ο Θεός να ικανοποιήσει τα ατομικά προσωπικά μας αιτήματα, όμως τις περισσότερες φορές σιωπά, ίσως επειδή εμείς δεν ετούμαστε με τον καλύτερο τρόπο, ίσως επειδή δεν ζητάμε με τον κατάλληλο τρόπο. Και έχω την αίσθηση και την υποψία ότι οποιοδήποτε συγκεκριμένο αίτημα κρύβει κατά κάποιον τρόπο κάποια στοιχεία, κάποια ίχνη εγωκεντρισμού. Υπάρχει ένα εγώ το οποίο πάσχει και ζητά την απαλλαγή από την οδύνη. Και έχω πάλι την αίσθηση ότι ο Θεός θα ήθελε από εμάς να ζητάμε μόνο το ελεός Του. Γι' αυτό και στην Εκκλησία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευχή του Ιησού στο «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», όπου εκεί το «ελέησόν με» δεν παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Αποζητούμε δηλαδή το έλεος του Θεού, συγκεντρωνόμαστε στους λόγους της ευχής χωρίς να αποσκοπούμε στην ικανοποίηση ενός συγκεκριμένου αιτήματος. Βέβαια, ως άνθρωποι έχουμε αιτήματα και όταν πονάμε και υποφέρουμε και βασανιζόμαστε, είναι απόλυτα φυσιολογικό να απευθυνόμαστε προς τον Θεό και να ζητάμε τη βοήθειά Του. Καθώς επίσης και όταν αγαπημένα μας πρόσωπα πάσχουν ή ξένοι άνθρωποι πάσχουν, θέλουμε να παρέμβει ο Θεός και να τους βοηθήσει. Αλλά θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο Θεός τις περισσότερες φορές δεν παρεμβαίνει ώστε να ικανοποιήσει τα συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία του υποβάλλουμε. Αυτό το κάνει κατ' εξαίρεση. Το ίδιο και τα θαύματα. Σαφώς μπορούν να γίνουν θαύματα και στην προσωπική μας ζωή και στη ζωή των άλλων και σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά αυτό είναι η εξαίρεση. Κατά κανόνα δεν γίνονται θαύματα. Όταν όμως ζητάμε το έλεος του Θεού, τότε εντείνεται, ενδυναμώνεται η σχέση που έχουμε με το Θεό και ίσως αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, διότι τότε όλα θα προστεθούν σε εμάς. Με ποιον τρόπο θα προστεθούν? Με το να μην τα έχουμε πλέον ανάγκη. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτή η παράδοση στην αγάπη του Θεού. Παραδίδομαι, Κύριε, σε σένα και σου επιτρέπω να πάρεις τη ζωή μου και να την κάνεις ό,τι θέλεις. Γνωρίζοντας βέβαια ότι αυτό που θέλεις ουσιαστικά είναι η ένωσή σου μαζί μου, δηλαδή η καταχάριν θέωσή μου.
Και βέβαια είναι φυσικό, όπως είπαμε και πριν, αυτό πολλές φορές να το ξεχνάμε, να μην μας ενδιαφέρει και να έχουμε άλλα αιτήματα. Καλώς μπορούμε να ζητάμε οτιδήποτε από το Θεό. Αλλά ας το γνωρίζουμε ότι κατά κανόνα ο Θεός δεν ικανοποιεί τα αιτήματα αυτά, αλλά μόνον κατ' εξαίρεση. Τα θαύματα είναι εξαίρεση. Οι δυναμικές παρεμβάσεις με τις οποίες ικανοποιεί αυτό το οποίο ζητάμε, αυτό το συγκεκριμένο αίτημα στο οποίο ζητάμε να ανταποκριθεί, είναι σπάνιο, γίνεται κατ' εξαίρεση. Συνήθως ο Θεός αρέσκεται σε εισαγωγικά στην νοερά και την καρδιακή προσευχή που έχει ως στόχο την καλλιέργεια της έντασης της σχέσης μας μαζί Του. Ο Θεός θέλει να ενωθούμε με Αυτόν, διότι αυτή είναι η σωτηρία μας. Θα παραθέσουμε και ένα σχετικό απόσπασμα του Επισκόπου Λεμεσού Αθανασίου, ο οποίος αναφέρεται με το δικό του τρόπο στον προβληματισμό τον οποίο παραθέσαμε σε αυτή την ηχογράφηση. Αν έχω καταλάβει καλά, αυτός ο σοφός επίσκοπος, ο Άγιος Λεμεσού, υπογραμμίζει το γεγονός ότι το θαύμα είναι εξαίρεση και ότι το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι να ικανοποιήσει ο Θεός συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά να μας ομοιώσει με τον εαυτό Του, να μας αποκαταστήσει δηλαδή στο αρχαίγωνο κάλος της καταχάριν Θεώσεως. Σε πολλές περιπτώσεις που άνθρωποι είναι ασθενείς και πάνε άλλοι άνθρωποι χριστιανοί να τους παρηγορήσουν. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ λεπτότητα όταν πηγαίνουμε να παρηγορήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε έτσι δύσκολες καταστάσεις, είτε δυσκόλων ασθενειών, είτε οικογενειακών δυσκολιών, είτε ακόμα σε θανάτους, ας πούμε, τραγικούς θανάτους μελών της οικογένειάς τους. Κάναμε το λάθος, και ιδιαίτερα ας πούμε έτσι από μια αφέλεια να την πω, να λέμε στους ανθρώπους να πιστεύεις και θα γίνει θαύμα. Ή αν πιστεύεις θα γίνει θαύμα. Ή εγώ προσευχήθηκα και πίστευα και μου έγινε θαύμα. Αυτές οι ακατάλληλες παρηγοριές προετοιμάζουν τον άλλον άνθρωπο ο οποίος πάσχει να αντιδράσει κατά του Θεού. Διότι το θαύμα δεν είναι μέσα στη φύση μας. Το θαύμα θα συμβεί μία φορά, θα συμβεί δύο φορές. Δεν συμβαίνει πάντοτε, ούτε είναι κάτι το οποίο είναι οπωσδήποτε επακολουθεί στην πίστη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι τόσοι άνθρωποι που αποθνίσκουν κάθε μέρα με ασθένειες, με δυστυχήματα, οτιδήποτε, στερούνται πίστεως. Είναι ας πούμε ασθενείς οι πίστες τους και έχουν οποιοδήποτε άλλες αμαρτίες. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τεραστία πίστη, άνθρωποι που είναι ανάρτητοι, και όμως υπόκειται σε πολλές δυσκολίες. Το αν θα γίνει θαύμα ή όχι, αυτό είναι κάτι που το οποίο γνωρίζει η πάνσοφος πρόνοια της αγάπης του Θεού και όχι οι δικές μας επιπολαιότητες. Γι' αυτόν τον λόγο όταν πηγαίνουμε να παρηγορούμε ανθρώπους, να μην τους λέμε τέτοια πράγματα, αλλά να τους λέμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σε εμάς οπωσδήποτε, ο Θεός δεν το θέλει, ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του ανθρώπου, ούτε θέλει τις αρρώσκες. Και πάμε και λέμε στον κόσμο ότι έτσι ήθελε ο Θεός και τον πήρε, ας πούμε, το γιο σου. Μα όταν του λες το άλλο ότι ήθελε ο Θεός και πήρε το παιδί σου, θα σου πει γιατί δεν ήθελε να πάρει το δικό σου και πήρε το δικό μου. Και τι Θεός είναι αυτός ο οποίος πιάνει τα παιδιά του κόσμου. Τόσον κακούργος είναι να σπάσει τα παιδιά από τους ανθρώπους και μας κάνει εμάς, ας πούμε, δυστυχισμένους. Γιατί να θέλει να το πάρει, δεν έπρεπε να θέλει. Και έχουν δίκαιο οι άνθρωποι, διότι είναι σωστή η σκέψη τους. Διότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο. Ούτε δημιούργησε θάνατον ο Θεός στον κόσμο, ούτε αρρώσκες, ούτε κακουχίες, ούτε αναπαύεται ο Θεός σε αυτές τις συμφορές που έρχονται σε εμάς. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος τρόπονται, να το πούμε έτσι, πονεί και συμπάσχει μαζί μας ή στην δυσκολία μας, αυτός είναι ο Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός εδάκρισε και εθλίβετο και συμπονούσε τον άνθρωπο, διότι είναι ο πλέον φιλάνθρωπος ο Θεός από τον κάθε ένα από εμάς. Όμως, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά, είναι μεταπτωτικά φαινόμενα, μπήκαν μέσα στη ζωή μας λόγω της ανταρσίας του ανθρώπου και της διακοπής του από τον Θεό, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν. Τώρα η σοφία του Θεού έγκυται στο γεγονός ότι
αυτά τα δυσάρεστα, τα αρνητικά που υπάρχουν, ο Θεός τα μπολιάζει, τα μεταφέρει, μας δίνει την δύναμη και την δυνατότητα και τον τρόπο να τα αξιολογήσουμε για τη σωτηρία μας. Κάνοντας υπομονή και προσπαθώντας αυτά να τηρήσουμε ακλόνητον την πίστη μας και την ευγνώμονα διάθεση μας στην αγάπη του Θεού, καλλιεργείται η ψυχή μας και ελευθερώνεται από τα δεσμά της ύλης, σπρώχνεται τρόποντα να πιέζεται από τις περιστάσεις και ανεβαίνει προς τον Θεό. Πηγαίνει από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα αιώνια, από τα πρόσκαιρα στα μέλλοντα, στα μένοντα, και όλες αυτές τις καταστάσεις τις ουράνιες, οι οποίες είναι πραγματικά οι πλέον μόνιμες για μας, αφού όλοι πορευόμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο, να μην προβάλλουμε τα θαύματα και καταντούμε και εμείς σαν τους μάγους, και όποιος πάει να δει έναν άρρωστο τον παίρνει μαζί του και διάφορα φυλακτά και διάφορα πράγματα και ξέρω εγώ λαδάκια, βαμβάκια, και δημιουργούμε στον άλλον άνθρωπο την εντύπωση ότι είμαστε σαν τους μάγους της Αφρικής, που κουβαλάω κάθε μάγος μαζί του και έναν, πού να πούμε, εξόρκι να πούμε, που το οποίο κάνει θαύματα. Και τελικά δεν γίνονται θαύματα, διότι ο Θεός δεν είναι ανόητος σαν εμάς. Και ο Θεός δεν είναι εκεί που θέλουμε εμείς, αλλά εκεί που θέλει εκείνος. Και έτσι κλονίζεται επίσης των ανθρώπων, τους δημιουργούνται ερωτήματα, απορίες, τραγικά διλήμματα, και παρουσιάζεται ο Θεός στα μάτια αυτών των ανθρώπων ως ένας απάνθρωπος, σαδιστής, ο οποίος αρπάζει και τρώει τα παιδιά τους και τους συντρόφους τους και τους ίδιους τους ταλαιπωρεί αφάνταστα. Γι' αυτόν τον λόγο πολύ προσοχή, όχι τέτοιες ανοησίες που δημιουργούν, ας πούμε, άσχημες εντυπώσεις που ο Θεός δεν τις θέλει, ούτε μας παρέδωκαν οι Άγιοι και η Αποκάλυψη του Θεού και η Εκκλησία τέτοιων τρόπων παρηγοριάς. Δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος. Να ξέρουμε να μιλούμε τα πράγματα όπως είναι.